Έπεσα από τα σύννεφα, Εθηναίδα, με την αντιμετώπιση του Sky όταν γέννησα, αλλά και με το γεγονός πως δεν την ενημέρωσαν για τους τίτλους τέλους της εκπομπής της. Το ροντέο ανήκει πλέον στην ιστορία και η Εθηναή Σνέγκα δηλώνει δυσαρεστημένη από το κανάλι. Η ίδια μίλησε στο Happy Day για τις σχέσεις που δεν είχε με το Sky και για το γεγονός ότι δεν της τηλεφώνησε κανείς ακόμα και όταν γέννησε το μωράκι της. Πηγή του κακού, σύμφωνα με την ίδια, είναι ο προσανατολισμός του Sky. Συγκεκριμένα είπε: άρχισε να έχει έναν προσανατολισμό ο οποίος ήταν ακραία διαφορετικός. Mm. Δηλαδή, μπορείς βεβαίως να έχεις το Παπαχελά και μπορείς να έχεις και το Survivor, αλλά συνήθως υπάρχει μια ισορροπία που στο νέο Sky εγώ δεν τη βλέπω. Δηλαδή, βλέπω reality πολύ, βλέπω εκπομπές οι οποίες είναι εισαγόμενες, αγορασμένες. Ενώ δεν δίστασε να εκφράσει τα παραπονά της από τον μεγάλο όμιλο του Sky. Έτσι, ήμουν πάρα πολύ σοκαρισμένη και πολύ στεναχωρημένη. Κανείς δεν με ενημέρωσε. Κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο. Με ενημέρωσε δηλαδή ο Βαγγέλης, όχι κάποιος από το Sky. Ναι, πρέπει να πω ότι μου έχει κάνει και τεράστια εντύπωση ότι όταν γέννησα, κανείς δεν με πήρε να μου πει δύο ανθρώπινα λόγια. Ήμασταν λίγο ακυβέρνητοι και χωρίς ιδιαίτερες σχέσεις με τη διεύθυνση. Είναι και αυτό που είπε η Τίνα για την απομόνωση ενδεχομένως. Ναι, ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα δυσκολευόσασταν ακόμα και στο μοντάζ. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ήταν λίγο κωμικοτραγικά πολλά πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή ήρθαν τα Χριστούγεννα και στόλισα εγώ με τον Βαγγέλη το πλασμάρο. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε το επόμενο βήμα της Αθηναίδας.